Υπάρχει ένα θέμα και το έχουμε βάλει επανειλημμένα και εδώ και αρκετό καιρό και επί της προηγούμενης διοίκησης και νομίζουμε ότι είναι γνωστή, είναι κοινή πεποίθηση εδώ και κοινή γνώση. Χάνονται χώροι για το Δήμο. Αναφέρθηκε μόλις προλίγου και ο συνάδελφος ο Κουράκης για το ζήτημα το 47. Εγώ θα αναφερθώ και στο θέμα το 44 και θα εξηγήσω γιατί λέω ότι υπάρχει ο κοινός παρανομαστής, ότι χάνονται χώροι. Χάνονται είτε με την έννοια ότι χάνονται ιδιοκτησιακά, είτε με την έννοια ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν έχουμε από το κράτος την παραμικρή μέρημνα, την παραμικρή. Και είναι εμβληματικό του τι πολιτική είναι αυτή η οποία ακολουθείται, την παραμικρή μέρημνα για ζητήματα όπως η σχολική στέγη ή για ζητήματα όπως αυτό του θέματος 44, το οποίο ναι, μεν αφορά μια ερημοτομική απαλωτρίωση και ίσως κάποιος να σκέφτεται ότι είναι ένα ζήτημα να είναι τα χαρτιά εντάξει, αλλά επί της ουσίας είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά το εάν και εφόσον μπορεί να αξιοποιηθεί, να αναπλαστεί και να αποδοθεί στους κατοίκους γειτονιάς Τούμπας την περιοχή του ρέματος Ιφανέτ. Αυτά τα δύο θέματα δείχνουν. Πρώτον, ότι υπήρχε μακροχρόνια αδράνεια από τις δημοτικές αρχές. Ειλικρινά, εμείς θεωρούμε ότι ό,τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει για να μην χαθεί ο χώρος στην Αλκμίνης. Και για το λόγο που ανέφερε ο Κουράκης, αλλά κυρίως γιατί θα χαθεί ένας χώρος ο οποίος υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο προκειμένου να χτιστούν τα νηπιαγωγεία. Τα οποία θυμίζω ότι κάνουμε ένα χρόνο τώρα συζήτηση και οι διαβεβαιώσεις είναι ότι τα παιδιά θα είναι σε κοντέινερ μόνο για 6 έτη. Δεν θα είναι μόνο για 6 έτη και ένας λόγος είναι αυτός. Γιατί χάνονται οι χώροι. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Κατά αντίστοιχο τρόπο, είναι τεράστιες οι ευθύνες και εδώ είναι το πολιτικό το ζήτημα. Και θα αναφερθώ και μετά. Εδώ είναι το πολιτικό το ζήτημα και οι δημοτικές αρχές πώς κινούνται σε αυτού του είδους τα θέματα. Πώς διεκδικούν, πώς παλεύουν να έχουν χρηματοδότηση και πώς τα βάζουν αυτά σε προτεραιότητα. Βεβαίως δεν είναι εύκολα πράγματα. Βεβαίως είναι πρώτα και κύρια κυβερνητική, κρατική ευθύνη να ολοκληρωθεί η ρημοτομική απολωτρίωση π.χ. στο ζήτημα στις οδούς Μαραθώνος, Διογένους και Ευρυβιάδου και στο ρέμα της Ορτανσίας. Αλλά είναι και ένα θέμα και οφείλει κάποια στιγμή και ο λαός της Θεσσαλονίκης να γνωρίζει αυτοί που εκλέγει και στην κυβέρνηση και στο Δήμο πώς τα παλεύουν αυτά τα θέματα. Εδώ υπάρχει μακροχρόνια αδράνεια και δεν συζητάμε και δεν συζητάει, αν θέλετε, και οργανωμένα το Δημοτικό Συμβούλιο κάποια στιγμή τι θα γίνει με τους χώρους, ποιοι χώροι κινδυνεύουν και τι μέτρα πρέπει να πάρθουν. Και να κληθεί, αν θέλετε, και ο ξενοδόχος, ο λαός Θεσσαλονίκης, να τοποθετηθεί και να πάρει αποφάσεις εν τέλει για το τι πολιτικές αυτές που υιοθετούνται προς όφελος ποιον και εις βάρος ποιον. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η πλειοψηφία του λαού Θεσσαλονίκης και στις γειτονιές ειδικά πρόκειται να αποστερηθεί από συγκεκριμένες και αποστερείται ήδη από συγκεκριμένες ανάγκες. Ανέφερα σε πολιτικές ευθύνες. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι στρεφόμαστε στις γειτονιές. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε θητεία Δημοτικού Συμβουλίου, όσοι είναι εδώ 2-3 θητείες και τα λοιπά και παραπάνω το ξέρουν, θα βάλει έργα για ασφαλτόστρωση, θα βάλει έργα για ηλεκτροφωτισμό. Είναι μια υποδομή η οποία οφείλει να συντηρηθεί και καλώς συντηρείται. Στροφή στις γειτονιές δεν είναι αυτό. Στροφή στις γειτονιές είναι να πούμε κάποια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, π.χ. ας μην κάνουμε αυτή την περίοδο τη μελέτη π.χ. για την πλατεία Αριστοτέλους, ανεξαρτήτως του αν θα φέρει ή πώς θα φέρει και τι θα φέρει τουριστικό, θα αναπτύξει τον τουρισμό. Ας δούμε λίγο και το λαό εκεί στην περιοχή της Χαριλάου, που είναι πολύ πυκνοκατοικημένοι, υπάρχουν πολλά νέα ζευγάρια και αυτή η έλλειψη θα τους κοστίσει. Μπορεί και εν πάση περιπτώσει είναι βέβαιο ότι θα δώσει και τη διέξοδο σε ιδιωτικούς νηπιαγωγείας, σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς για παράδειγμα. Και άρα κάποιοι να βάλουν χρήματα από μια αποδομή που θα μπορούσε να υπάρχει και να διατίθεται δωρεάν. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, από το ζήτημα των αποχαρακτηρισμών έργων, ευθύγηκε και προηγουμένως, σε ό,τι έχει να κάνει καταρχήν με την Διεύθυνση της Καθαριότητας και σε ό,τι έχει να κάνει και με τις άλλες αλλαγές στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, βγάζουμε ένα συμπέρασμα ότι οικονομικά μετά την πανδημία και κατά τη διάρκεια της από ό,τι φαίνεται και το lockdown, τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Δήμους. Πώς σκοπεύει η διοίκηση εδώ πέρα να κινηθεί? Γιατί οι ανάγκες του κόσμου δεν μένουν πίσω, ούτε εν πάση περιπτώσει είναι και σωστό να βγούμε και να σταυρώσουμε τα χέρια και να πούμε αμάν τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε, θα αναγκαστούμε να συμβαστούμε με αυτά που έχουμε. Για ποιο λόγο να μπαίνουν τα έργα πίσω? Εδώ δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για έργα που τα σταματάμε και τραβάμε τα χρήματα από τη μία και τα πάμε από την άλλη. Βεβαίως και κρίνει τη διοίκηση για τις προτεραιότητές της. Αλλά το πραγματικό θέμα
η κυβέρνηση πώς σκοπεύει να ενισχύσει τους δήμους που θα πέσουν τα ανταποδοτικά. Τα λέμε ένα χρόνο τώρα. Και είναι λογικό. Δεν μπορείς να χρεώσεις τα μαγαζιά τώρα για τετραγωνικά που είναι κλειστά και να πάρεις χρήματα από εκεί. Πώς θα τα καταφέρουμε. Και πάντως ελπίζουμε όχι με πρόστιμο κυνηγητό. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι και αυτά έχουν κοντά ποδάρια.